Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog πίσω εδώ στο Winch Vlogs. Έχω αρχίσει να σας πω την αλήθεια, να αγαπάω πάρα πολύ αυτό το πράγμα με τα vlogs. Ειδικά όταν είμαι έξω και με κοιτάνε όλοι, όπως έγινε στο αεροδρόμιο τότε στο vlog στη Χαλκιδική. Έχω να πω ότι είναι το καλύτερο και το χειρότερο συνέστημα, γιατί ακόμα ψιλοντρεύομαι. Θα το φτιάξουμε όμως. Λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε έτσι ταξίδι, κάτι τρομερό, αλλά έχω μια γεμάτη μέρα την οποία θα σας πάρω μαζί. Έχω μια δουλειά στην οποία θα πάμε, η οποία είναι δουλειά στη Las Volta στο Golden Hall. Θα πάρω παρέα και τον Τζέρι μαζί μου, ομνιπότενο όσο τον ξέρετε. Και μετά θα γύρω σπίτι, γιατί έχουμε το πρώτο κομμάτι από ένα mini project το οποίο ετοιμάζω. Όσοι έχετε το Instagram μου, Winch κατά πάνω official, λογικά έχετε δει ή μάλλον έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται περίπου και είναι το project. Okay. Αυτό που θα κάνουμε είναι, θα πάμε τώρα στο Golden Hall, θα γυρίσω και θα σας δείξω περί τίνος πρόκειται το πρώτο κομμάτι του project. Οκ. Okay. Κρατήστε αυτό, έχει να κάνει με έπιπλα και το σαλόνι. Αυτά, τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα πάμε από το Golden Hall που έχουμε μία δουλειά με την LG, θα δείτε σε λίγο τι είναι. Και μετά γυρνάμε για να πάμε να ξεκινήσουμε να παίρνουμε τα έπιπλα. Δεν θα σας πω ακόμα για πού είναι τα έπιπλα και για τα κάνουμε αλλαγή, αλλά θα σας αρέσει. Vlogger Starter Pack. Hey. Τι γίνεται, φίλε. Γεια σας, τι κάνετε. Καλά. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο Τζέρι ή αλλιώς Γουαδελούπη. Δεν έχετε ξαναδεί λογικά. Εγώ είπα στα παιδιά ότι θα πάμε από τον Golden Hall για τώρα που έχω μια δουλειά με την LG στο booth του Public. Yeah. Και μετά εγώ θα κάνω κάτι που δεν ξέρεις εσύ. Δεν ξέρω εγώ. Όχι. Θα πάω βασικά να πάρω έπιπλα για κάτι που θα δουν σε επόμενο βίντεο. Ωραία, πάμε. Φύγαμε. Και γεια σα, πάμε. Σε καλά, κοίτα σε τριβάνια να δει το τότε. Δες τι έχουν εκεί πέρα, μπρο! Πάμε, αλλά το ακραίο. Πολύ τρελό. Πώς φαίνεται, ρε? Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τι θα παίξεις? Λέω να παίξω λίγο NBA 2K21 στο Xbox. Ψωμάκι, σωστάκι, το σκερούλα, είσαι ο καλύτερος. Λοιπόν, τελειώσαμε από Public. Τελειώσαμε. Γυρνάμε σπίτι να φύγουμε για έπιπλα τώρα. Με τι έπαιζες? Με τι έπαιζα, με Xbox Series X, σε LG C1, από όλη την gaming εμπειρία, ό,τι θες OLED. Ουρανό, θα τον παράσκανα. Λοιπόν, μόλις είσαι από το Golden Hall, έχει άφορτη ζεστατικά, δεν αναπνέεις καν. Πάω να κάνω ένα μπάνιο και αφού κάνω μπάνιο, θα σας δείξω το πρώτο κομμάτι του mini project. Και πάμε. Γεια σου, Λούση. Τι κάνεις? Μόλις έκανα ένα μπάνιο, τελείωσα και βρίσκομαι στο σαλόνι. Οπότε συγχωρέστε άμα έχει κάποια ηχό, γιατί εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχει μεγάλο χώρο και δεν έχει έπιπλα. Κρατήσω σαν hint του project. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα, να σας δείξω τα δύο πράγματα που ήρθαν και μας ενδιαφέρουν. Είναι αυτό εδώ. Αυτά εδώ τα δύο κουτιά και αυτό εκεί κάτω. Αυτό και αυτό τα αφήνουμε είναι για την ταράτσα. Γιατί η ταράτσα είναι βαμμένη μαύρη και κάνει απίστευτη ζέστη. Οπότε το μαύρο κρατάει τη ζέστη μέσα και σκάω. Οκ, okay, αυτό. Λοιπόν, δείτε εδώ τι γίνεται τώρα. Αυτό είναι ένα τραπεζάκι μαζί με αυτό εκεί κάτω. Και αυτό εδώ είναι ένα τεράστιο έπιπλο τηλεόραση. Όπως λέτε, το σαλόνι δεν είναι ακριβώς σαλόνι, είναι ψηλό. Διαλυμένο. Αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί έχει να κάνει με το project το οποίο έρχεται σύντομα. Γι' αυτό και όλα αυτά τα δύο έπιπλα είναι εκεί στα κουτιά τους και όλα τα υπόλοιπα λείπουν. Okay. Πίσω μου είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται και είναι το άλλο κομμάτι του project το οποίο θα δείτε στο άλλο βίντεο. Okay. Αυτά. Πάμε να στήσουμε τα έπιπλα και να δούμε πώς φαίνονται. Ζέστη. Και να δούμε πώς φαίνονται όταν τελειώσουμε. Okay. Επιτέλους, μετά από 2 μπορεί και 3 μέρες δουλειάς, το έπιπλο της τηλεόρασης είναι έτοιμο. Δεν φαντάζεστε πόσο πολύπλοκο ήταν και είναι πιο πολύπλοκο, όχι επειδή ήταν δύσκολη κατασκευή ή τα σχετικά, απλά θα δείτε γιατί. Okay. Αυτό αρχικά είναι το 99% έτοιμο έπιπλο. Μένει μόνο το πίσω, δηλαδή αυτό και αυτό να ακολουθεί εκεί πέρα για να είναι όλο στιβαρό ένα έπιπλο. Και το κομμάτι το οποίο ήταν πολύ δύσκολο είναι ότι βλέπετε, μεν είναι ωραία κατασκευή, είναι έτσι ωραία έπιπλα και δεν φαίνεται πολύ καλά τώρα ακόμα εδώ. Έχει πολύ ωραίες οδηγίες. Okay. Το δύσκολο κομμάτι βέβαια είναι ότι σε όλα τα κομμάτια από εδώ, ξέρω εγώ, τα σιρτάρια και όλα αυτά, ειδικά τα σιρτάρια, αυτό που μας ζόρισε είναι ότι δεν είχε αριθμημένα το κάθε κομμάτι, δηλαδή το σιρτάρι, το ξύλο, το χερούλι, δεν τα είχε αριθμημένα και έτσι ήταν πολλά μικρά ίδια κομμάτια τα οποία δεν ήξερε που πηγαίνανε. Γιατί μεν στις οδηγίες έλεγε Α, Β, Γ, Δ, Χ, αλλά στα κομμάτια πάνω δεν έλεγε τίποτα. Ήταν απλά πάρτα, φτιάξτε. Ευτυχώς μετά από αρκετή δουλειά βγήκε, μένει ένα τελευταίο κομματάκι το οποίο θα ακολουθεί και θα είναι ένα στιβαρό έπιπλο επιτέλους. Θα μπει στη θέση του, θα ετοιμάσουμε για το τραπέζι, το οποίο τραπέζι είναι αυτό εδώ. Αυτός είναι πολύ απλή κατασκευή, πολύ εύκολο, δεν θα πάρει καθόλου χρόνο, θα πάρει το πολύ μια ωρίτσα. Αφού φτιάξουμε
όλο το έπλο της δηλώσεις 100% κάμε και το τραπέζι, θα τα ξαναπούμε όταν είναι να μπουν στη θέση τους και σιγά σιγά θα πάρει μορφή του. Οπότε το ένα βίντεο που θέλουμε, νομίζω ξέρετε τι μπορεί να είναι. Οπότε στα σχόλια πείτε μου τι πιστεύετε ότι είναι το επόμενο βίντεο slash vlog που έρχεται. Έχω δείξει πολλά πράγματα, δεν έχω δείξει ένα βασικό και δεν έχω δείξει τα υπόλοιπα έπιπλα τα οποία δεν έχουμε βρει καν, οπότε τα ψάχνουμε. Αυτό. Στα σχόλια θέλω να μου πείτε τι μπορεί να είναι. Πάμε να ετοιμάσουμε το τραπεζάκι, να τελειώσουμε και αυτό το έπιπλο και τα λέμε σε λίγο. Και μια λοιπόν που τελειώσαμε όλες τις δουλειές και τα πράγματα, αποφάσισα να κάνω να πω μερικές απαντήσεις στις ερωτήσεις σας σε Q&A, οπότε σας ρώτησα στο Instagram να μου πείτε, βασικά να μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις για να απαντήσω σήμερα σε αυτό το mini Q&A. Μπορώ να πω πως κάποιες είναι πάρα πολύ καλές. Ξεκινώντας από τον Τάθη, ο οποίος ρωτάει πώς θα πας με τη γυμναστική, συνεχίζεις. Γενικά έχω ξεκινήσει τη γυμναστική, όπως είχα πει και στο story time, πολλούς μήνες τώρα. Δυνατικά, μετά που αποφάσισα για ένα μήνα το είχα αφήσει, γιατί είχα διάφορα τρεξίματα τέλος πάντων και δεν μπορεί, κάπου έπρεπε να κόψω χρόνο. Αλλά τώρα το έχω πάλι πάρει σε ζεστά εδώ και ένα μήνα και από άποψη διατροφής και άποψη γυμναστικής και απ' όλα. Με πρόγραμμα κτλ. Πιστεύω θα αρχίσει να φαίνεται αποτελέσματα σε κάτι μήνες. Οπότε αυτό είναι πολύ θετικό. Επόμενη ερώτηση από τον Άρη. Σκέφτεσαι να ασχοληθεί κάτι άλλο εκτός από το gaming. Ποιο είσαι ο καλύτερος? Ευχαριστώ πολύ, Άρη μου. Αυτό είναι ο σκοπός μου. Θέλω να κάνω παραπάνω από το gaming. Γι' αυτό και όλα έχω πάρει τελικά τόσο πολύ τη γυμναστική. Γι' αυτό και όλα έχω ξεκινήσει και δεύτερο κανάλι, το Winch Vlogs, για να κάνω vlogs και παραπάνω πράγματα. Βέβαια, όταν κάνει streams όπω κάναμε στο βίντεο στο Facebook συνέχεια κάθε μέρα, κάνει και τη γυμναστική, κάνει και τα gaming videos, κάνει και αυτά. Όλα αυτά τα κάνει σχεδόν μόνο σου. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να ασχοληθεί με πολλά παραπάνω πράγματα ακόμα. Οπότε πιστεύω πως σιγά σιγά θα αρχίσω να χρειάζομαι βοήθεια σε κάποια από αυτά. Αλλά θα το αφήσουμε στο μέλλον. John, σκέφτεσαι να πας στη Θεσσαλονίκη μόνιμα για να είσαι με το υπόλοιπο PD Project? Μια ιδέα ωρείται λίγο στον αέρα, αλλά θα το αφήσω εκεί και θα δούμε. Με την χαρά τι είστε, Μαρκέλα. Επίσης, κάτι το οποίο θα αφήσω ακόμα στον αέρα ή θα απαντήσω σε επόμενο vlog. Ο Καζιώτης ρωτάει πώς γνωρίζεις με τα παιδιά του PDD Project. Με τον Πάνο, τον Λιγκόν και την Κωνσταντίνα γενικά γνωριζόμαστε από όταν ξεκίνησε το Fortnite. Παίζαμε πάρα πολύ μαζί, κάναμε και stream και βίντεο και challenges. Γενικά έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Και γνωριζόμαστε, μπορώ να πω, 3 χρόνια και πλέον. Μπορώ όπως είμαι ευγνώμονη αυτό το κομμάτι. Θα ήθελες έναν σκύλο? Όχι, βασικά όχι, δεν θα ήθελα. Δεν μπορώ να έχω σκύλο τώρα, αν και μου αρέσουν όλα τα κατοικίδια γενικότερα. Αλλά θα ήθελα ένα δεύτερο γατί. Έχω τη Λούση. Θα το πω, δεν το έχω πει ποτέ. Είχα και τον άλλο γάτο, τον Μπούμα, ο οποίος ήταν αδερφός με τη Λούση, αλλά εκείνος έχει χρόνια που έχει πεθάνει και δεν το έχω αναφέρει γιατί είναι ένα λυπητήριο γεγονός, αλλά οκ. Okay. Αλλά ναι, ένα δεύτερο γατί θα το ήθελα. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για τη Λούση πάρα πολύ. Θα κάνεις room tour, ρωτάει ο Αλέξανδρος. Έχω κάνει ένα room tour, το οποίο έχει πολλά χρόνια, έχει 2-3 χρόνια, που είναι καμία σχέση με το δωμάτιο μου τώρα. Αλλά δεν θέλω να κάνω άλλο room tour, καθώς έχω πει πως το room tour δεν είναι πλέον το δωμάτιο μου κατά βάση, γιατί το έχω αρχίσει να κάνω studio. Studioποιείται. Οπότε όταν το πιστεύω εγώ ότι είναι στο 100% του και έχει τελειώσει με όλες τις λεπτομέρειες, τότε και θα κάνω το studio tour. Και τελευταία ερώτηση, έτσι μια καλή. Ο Thomas ρωτάει πότε έγινε η πρώτη συνάντηση με τα παιδιά από το PDD Project. Γενικά, όταν έγινε η πρώτη συνάντηση με τα παιδιά από το PDD Project, δεν υπήρχε PDD Project. Είχε γίνει σε ένα event που είχαμε πάει όλοι μαζί και τους είχαμε δει από κοντά πρώτη φορά. 2-3 χρόνια πριν. Αλλά δεν υπήρχε καν PDD Project, οπότε θα πω πως η πρώτη συνάντηση έγινε από εκεί και από εδώ και πέρα τα υπόλοιπα είναι ιστορία, τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Και κάπου εκεί έγινε και το PDD Project, κοντά 2 χρόνια πριν, ρε. Ωπα ρε, reality check. Σε ένα μήνα κλείνουμε 2 χρόνια στο PDD Project, ρε. Οκ, τώρα το συνειδητοποίησα. Αυτά για το σημερινό vlog, όπως σας ξαναείπα το σημερινό vlog είναι μια αρχή για ένα vlog που έρχεται, δηλαδή τα έπιπλα τα οποία πήρα είναι κομμάτι άλλου vlog και θα το δείτε στο κανάλι το Wind το άλλο, όχι αυτό, πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα το έχετε δει λογικά. Θα ήθελα να μου πείτε στα comments τι πιστεύετε ότι είναι αυτό το vlog που θα κάνω στο άλλο κανάλι. Επίσης θα ήθελα να ζητήσω ένα συγγνώμη γιατί δεν έχω κάνει 2 μήνες βίντεο σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι, αλλά όταν κάνεις vlog, προσπαθήσεις τουλάχιστον, gaming video, στριμάσεις μια σελίδα καθημερινά και έχεις και όλα τα υπόλοιπα μαζί. Το κάνω αρκετά δύσκολο να κρατήσεις και πολλά vlog συνεχόμενα. Οπότε αυτό, γι' αυτό κιόλας να βάζω αυτό το vlog. Και γι' αυτό κιόλας, όπως και με τη γυμναστική που πήρα πιο θερμά και σας είπα, θα πάρω πιο θερμά και το vlog κομμάτι. Βασικά ήδη το έχω πάρει. Και ευελπιστώ να έχουμε πολύ πιο συχνά vlog από ό,τι είχαμε. Κάναμε μια πολύ δυνατή αρχή και θα συνεχίσουμε έτσι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Εάν γουστάρετε, θέλω να κάνετε ένα like κάτω γιατί φαίνεται πάρα πολύ. Εγγραφή και καμπάνα για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Φτάσαμε και για 30k subs ούτως ή άλλως. Και αυτά θα τα πούμε σε ένα επόμενο gaming, vlog ή stream. Ποιος ξέρει που αλλού. Και ελπίζω να τα πούμε και σε κανένα event γιατί έχουμε θολώσει τώρα. 2 χρόνια δεν έχουμε κάνει event. Αυτά.